φακέλους, τότε δεν είχαμε και τα κομπιούτερ, γράφω τις διευθύνσεις, έκανα αυτό που πρέπει να κάνει και ένα ιδιαίτερα. Δηλαδή έκανα όλη τη δουλειά που έπρεπε. Και από εκεί, επειδή με βρήκαν αρκετά καλή, μου ανέφεσαν και τηλέφωνο. Α, ανεβήκατε, προαγωγή. Με ποιον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας είχατε τη μεγαλύτερη κόντρα? Πάντα υπηρέτησα τους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ήμουν σταθερή στο πιστεύω και στην ιδεολογία μου. Από ότι σεβόμουν την πλειοψηφία που είχε κλέξει τον οποιοδήποτε πρόεδρο. Παραδείγματος χάρη, εγώ υπηρέτησα το ράδιο, ενώ είχα ιδιαίτερη σχέση με τον Αβέρο. Και πίστευα ότι ο Αβέρο θα έπρεπε να είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν δούλεψα επί ράδιο. Όπως επίσης ήμουν πολύ κοντά με τον Μιλτιάδη Εύερτ. Μα πολλές φορές διαφωνούσα με τον Αβέρο. Υψώνατε φωνή. Πολύ συχνά. Ήμουνα ο ειρηνοποιός, ειρήνη μην κλπ. Πολύ συχνά έβαζα και τις φωνές και πόρτες έχω χτυπήσει και από συσκέψεις έχω φύγει. Όλα γίνονται. Είναι φυσικό. Μα είναι η φυσιολογική ζωή των ανθρώπων. Εδώ μέσα στο σπίτι μας μια μέρα φτάνουμε και μας ακούει η γειτονιά και την άλλη μας μια χαρά και με τα παιδιά μας. Και... έτσι το κόμμα είναι μια οικογένεια. Επειδή είπατε για η οικογένεια μου, έκανε πάντα εντύπωση 4 παιδιά και πόσα εγγόνια? 11. 11 εγγόνια να σας ζήσουν. Με εγγονό 20 ετών, τον μεγαλύτερο φοιτητή. Πώς τα σταθμίσατε, πώς τα ισορροπήσατε όλα αυτά, γιατί η πολιτική δεν είναι εύκολο πράγμα και ειδικά την εποχή που ήσασταν εσείς. Έχω πει άλλη φορά ότι αυτό που χρωστάω στον άντρα μου είναι ότι δεν με έβαλε ποτέ στο δίλημα πολιτική ή οικογένεια, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα επέλεγα την οικογένεια. Εγώ το πρωί κοίταζα το ψυγείο και τι ανάγκες έχουμε, ώσπου να φύγω για να πάω στο Υπουργείο. Δηλαδή, έτσι δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό είναι και αυτό ήθελα να είναι. Διότι πολλοί λένε και πολλοί θα πούνε και πολλοί και τώρα που μας παρακολουθούν δεν λένε τώρα τι μας λέει η Πετραλιά, αυτά θα έχετε τις βοήθειες, θα έχετε τις σκαντάδες, θα έχετε όλα αυτά και όλοι θα καθόντουσαν και... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν συμβαίνουν. Περάσατε μία επταετία θα έλεγα που παράλληλα με την πολιτική δραστηριότητα σας έτυχαν και δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Ένα το πρόβλημα της υγείας που είχατε με τις ανεπεμβάσεις για το μάτι σας, αλλά παράλληλα και το ότι μια ιστορική επιχείρηση όπως ήταν εκείνη του συζύγου σας έφτασε στο τέλος της. Η περιπέτεια αυτή που είπατε είναι γνωστή, η Μπλάζο που είχε 200 άτομα και η ομπρέλα έφυγε και ήρθε στο μάτι. Ναι, είναι από αυτά που δεν πιστεύεις ότι δεν μπορούν να συμβούν. Ναι, δεν συμβαίνει. Μάλιστα μου είχαν ζητήσει να με βάλουν και στον Guinness αν είναι δυνατόν και είπα όχι τώρα μην το κάνουμε και μελό. Λοιπόν, έχω κάνει νέα εγχειρήσεις, ευτυχώς έχουν περάσει 18 χρόνια και είμαι καλά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχω περάσει από δύσκολες πολύ και μόνο αυτές οι εγχειρήσεις που έκανα. Και πόδινες. Αλλά δεν το έβαλα κάτω με τίποτα. Τώρα το άλλο που μου είπατε για την επιχείρηση, προσωπικά στενοχωριόμουν για τον άντρα μου, μόνο, όχι για τα παιδιά μου. Δηλαδή στενοχωριόμουν για εκείνον, θεωρούσα ότι θα το πάρει πολύ βαριά. Και μου έχει κάνει κατάπληξη, πραγματικά μου έκανε τότε κατάπληξη, παρόλο τον ότι ναι, του κόστησε πολύ. Η ψυχραιμία με την οποία ο ίδιος αποφάσισε και αντιμετώπισε τα πράγματα. Και βέβαια το πρώτο μας μέλημα ήταν οι εργαζόμενοι. Θέλω να μου πείτε τώρα για την δωρεά. Ναι. Πώς το σκεφτήκατε? Ακόμα και η ιστορία του Κόκκινου και του Παπαρηγόπουλου αναφέρουν το πώς η οικογένεια Πετρελιά στην Επανάσταση του 21 είχε μοιηθεί στη Φιλική Εταιρεία. Το σπίτι ήταν κέντρο της Φιλικής Εταιρείας στην Πελοπόννησο, όπου ορκίζανε και φιλικούς για την Επανάσταση. Και επίσης πώς μετατρέψανε τους αλευρόμηλους που είχαν εκεί σε μπαρουτόμηλους μέσα σε μία νύχτα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε η αδερφή μου και εγώ ότι εντάξει, χρωστάμε κάποια πράγματα στον τόπο μας. Αυτό που ναι μεν εμείς δεν ζούμε εκεί, αλλά οι πρόγονοι ήταν οι άνθρωποι. Και κάναμε αυτό το αρχοντικό Πετρελιά, κέντρο πολιτισμού
και περιβάλλοντος. Και βέβαια δώσαμε εκεί και όλα ό,τι είχαμε, τα κοιμήλια και τα λοιπά.